Είναι εκπομπή Παρησία με τον Γιώργο Οικονόμου. Στην εκπομπή συμμετέχει και ο Χρήστος Κοτσιρέας. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Παρησία, 11 Νοεμβρίου σήμερα. Πάλι ζωντανά, πάλι στο στούντιο έχουμε τον κύριο Οικονόμου. Καλησπέρα κύριε Οικονόμου. Καλησπέρα σας. Είπαμε τον κύριο Οικονόμου και με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου σας που θα γίνει την Τετάρτη, να πούμε ώρα και μέρος. Ναι, θα το πούμε τώρα και το λέμε και μετά προς το τέλος. Είναι λοιπόν την 5η στις 14 Νοεμβρίου. Στο καφέ βιβλιοπωλείο Φλωράλ, στην Εξαρχείο, στις 8 η ώρα θα παρουσιαστεί το βιβλίο, τόσο πάντων με αφορμή το βιβλίο αυτό, δηλαδή Πολυτεχνείο 1973, η επαρχή του αυτόνομου κινήματος. Θα κάνουμε μια συζήτηση για το Πολυτεχνείο, θα περάσουμε στις πλατείες και θα μιλήσουμε και για το σήμερα βέβαια, να δούμε ποια είναι η σημερινή σημασία του Πολυτεχνείου. Που θα μιλήσουν ο Γιώργος Σταματόπουλος, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο Δημήτρης Παπαχρήστος, συγγραφέας και ο γνωστός εκφωνητής τότε του Πολυτεχνείου, ο Μπάμπης Μαγουλάς, διδάκτορ επιστημών γλώσσας, και Νίκος Κατσιαούνης, μάστερ πολιτικής επιστήμης, που είναι δύο από τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν τότε στις πλατείες. Ωραία, την 5η αυτό θα γίνει λοιπόν. Είπαμε στο Φλωράλ, στην πλατεία Εξαρχείων, στις 8 η ώρα το βράδυ. Και είπαμε λοιπόν σήμερα, κύριε Οικονόμου, να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή. Καθότι η επέτειος του Πολυτεχνείου, πράγμα που εγώ το διάβασα το βιβλίο σας και μάλιστα ξεκαθάρισα πολλά πράγματα μέσα μου σε σχέση με αυτά που συνέβησαν εκείνη την περίοδο και το πώς συνέβησαν και άρχισε να ξεκαθαρίσει και μέσα μου το γιατί λέτε η απαρχή του αυτόνομου κινήματος και πώς τεκμηριώνετε αυτή την άποψη και πού τη στηρίζετε. Εσείς ζήσατε από κοντά τα γεγονότα τότε, έτσι? Ναι, τα έζησα από κοντά, όπως έζησε και το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα, το οποίο ξεκίνησε, πρέπει να πούμε λίγα πράγματα πριν φτάσουμε στο Πολυτεχνείο. Είπαμε λοιπόν να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή τη σημερινή στο Πολυτεχνείο, επειδή είναι και επίκαιρο, είναι πολύ κοντά η επέτειος και να δούμε αν αυτή η επέτειος πρέπει να γίνει απαρχή. Όλα αυτά που συνέβησαν στο Πολυτεχνείο να τα ξανα... να τα βγάλουμε από το κάδρο της επετείου και να τα κάνουμε πια βιωματικά, να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα που ξεκίνησε από το φοιτητικό κίνημα εκείνη την περίοδο. Ναι, για να καταλάβουμε λοιπόν, να ασχοληθούμε λίγο με τι έγινε τότε και να φτάσουμε βέβαια και στο σήμερα. Ουσιαστικά μιλάμε για 1973, που 17 Νοεμβρίου αυτό έχουμε την επέτειο κάθε χρόνο, αλλά πριν από αυτό υπάρχει περίπου 1,5 χρόνος που έχει αρχίσει το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα μέσα στα πανεπιστήμια. Και όταν λέμε πανεπιστήμια, τα πολυτεχνεία είναι παντού, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα τότε. Μάρτιο του 1972 αυτό. Αρχίζει από τις αρχές ουσιαστικά του 1972, με τις απέτηση για ελεύθερες φοιτητικές εκλογές, διότι τότε, όπως ξέρουμε, είχαμε δικτατορία. Και καλό είναι να λέγονται και ορισμένα πράγματα τι σημαίνει δικτατορία, διότι υπάρχουν πολλές συγχύσεις στον κόσμο. Δικτατορία σήμαινε ότι είχαν καταστρατηγηθεί όλες οι ατομικές και οι πολιτικές και οι ανθρώπινες ελευθερίες. Υπήρχε ο ελληνικός στρατός, ο οποίος είχε επιβάλει τη δικτατορία, η αξιωματική του ελληνικού στρατού, με τη βοήθεια της αστυνομίας, με τη βοήθεια της δικαστικής εξουσίας, με τη βοήθεια όλων των εκκλησιαστικών παραγόντων της Εκκλησίας, με τη βοήθεια των παρακρατικών μηχανισμών και στήσανε μια τυραννική εξουσία όπου δεν υπήρχε καθόλου ελευθερία. Υπήρχαν φυλακές, όποιος ήταν διαφωνών, και εδώ ήταν όχι μόνο η αριστερά και οι κομμουνιστές και οι σοσιαλιστές, ήταν και οι κεντρώοι και δεξιοί και οποιοδήποτε διαφωνούσε με τη δικτατορία, πήγαιναν φυλακές, εξορίες, βασανιστήρια και είχαμε και θύματα πολλά. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, όπως καταλαβαίνουμε, που έγινε από το 1967, δεν υπήρχε καμιά αντίσταση. Υπήρχαν βέβαια κάποιες περιθωριακές ομάδες οι οποίες βάζανε κάποιες βόμβες, κάποια συνθήματα, αλλά ήταν... Πολύ σκόρπια. Δεν ήταν υπολογίσιμη δύναμη που να μπορέσει να απειλήσει τη δικτατορία.
Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν οι φοιτητές στο 1970, τέλος του 1971 αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι κάτι πρέπει να κάνουν και αρχές του 1972 ζητάνε ελεύθερες φοιτητικές εκλογές από τα πρωτοδικεία, κάνουν υποχωρήσεις οι Βρετανικές και οι κυβερνητικές βέβαια αρχές, δίνουν υποτίθεται γενικές συνελεύσεις, αλλά οι γενικές συνελεύσεις καπελώθηκαν από τους σκοτικούς. Δεν ήταν ελεύθερες. Οπότε φάνηκε εκ των προτέρων ότι αυτό το οποίο θα έδινε η δικτατορία ήταν μια δίθεν, ας πούμε, παραχώρηση δικαιωμάτων για φοιτητικές εκλογές. Εκεί άρχισε να συνειδητοποιείται πολλοίς κόσμος, γίνονται οι καταλήψεις της νομικής, το Μάρτιο και το Φεβρουάριο του 1973, στο Πολυτεχνείο επίσης, στη Φυσικομαθηματική επίσης, στο Παλαιό Χημείο. Λίγοι ξεκίνησαν στην αρχή, μετά έγιναν περισσότεροι. Εδώ είναι που λέμε, που παίζει ρόλο η πρωτοβουλία των ανθρώπων, δηλαδή κάποιοι που ξεκινάνε κάποια πράγματα πρωτοβουλιακά και φτάνουν στο σημείο να μπορέσουν να συσπηρώσουν ένα ευρύτερο αριθμό ατόμων. Πράγμα το οποίο έγινε στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα. Συγκεντρώσεις διάφορες, τα πρώτα συνθήματα ακούγονται στην νομική, υψώνεται το πρώτο πανό έξω Αμερικάνοι ή κάτω δικτατορία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι άμεση υπεύθυνη για τη δικτατορία ήταν Αμερικάνοι την εποχή εκείνη, ήταν η κυριαρχούσα δύναμη την εποχή, δεν είναι ένας μύθος αυτό, ήταν μια πραγματικότητα. Και αρχίζουν συλλήψεις, κατασταλτικός μηχανισμός της δικτατορίας άρχισε να τρομοκρατεί τους φοιτητές, έξω από τα πανεπιστήμια είχαμε χαφιέδες, μπάτσους, συνεχώς. Ασφαλίτες. Πολύ δύσκολα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα, συλλήψεις. Αυτά πρέπει κάποτε να αλεχθούν με πλήρεις λεπτομέρειες για να ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει δικτατορία και αφετέρου τι σημαίνει στρατός, τι σημαίνει αστυνομία, τι σημαίνουν θρησκείες, τι σημαίνουν οικογένειες, τι σημαίνουν εκκλησίες, τι σημαίνει έθνος και πατρίδα που λέγαμε τις προηγούμενες εκπομπές που το εκμεταλλευόντουσαν αυτοί οι δικτάτορες, ο Παπαδόπουλος, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, το περίφημο, το έθνος, η πατρίδα, ο λαός. Αυτοί αντιπροσώπευαν το έθνος και την πατρίδα. Ποιοι οι δικτάτορες, ποιοι οι βασανιστές. Λοιπόν, προχωρώντας λοιπόν το φοιτητικό κίνημα, ανδρώνεται με την εκδήλωση της νομικής, αποκτάει μια φερεγιότητα στον κόσμο, κατεβαίνει ο κόσμος κάτω, πλαισιώνει. Οπότε συνειδητοποιείται από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών δυνάμεων, ατόμων δηλαδή, μέσα στο φοιτητικό κίνημα, ότι πρέπει πια αν θέλουμε να γίνει κάτι, να πέσει η δικτατορία, θα πρέπει να βρούμε ένα πόλο όπου όποιος θέλει, ας πούμε, θα μπορέσει να κατέβει κάτω για να αγωνιστεί για την πτώση της δικτατορίας. Μετά λοιπόν από αυτό, το Νοέμβριο, γίνεται η κατάληψη του Πολυτεχνείου, δηλαδή στις 14 έχουμε, την πρώτη μέρα της κατάληψης του Πολυτεχνείου. Κατεβαίνουν από την νομική φοιτητές, κατεβαίνουν και από άλλες σχολές και αποφασίζεται η κατάληψη. Τη δεύτερη μέρα γίνονται οι συνελεύσεις όλων των σχολών, ελεύθερα, ωραία, πρώτη φορά που γίνονται αυτό το πράγμα και αποφασίζει η βάση να γίνει κατάληψη, αποφασίζει το χαρακτήρα της κατάληψης, πώς θα οργανωθεί, αυτοοργάνωση, αυτό που λέμε αυτοοργάνωση, αυτοκαθορισμός, παρότι υπήρχαν βέβαια διάφορες δυνάμεις εκεί, και παράνομες βέβαια, αλλά η συνισταμένη έβγαινε μέσα από την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και των απόψεων. Με το επιχείρημα, με τον λόγο και χωρίς να σημαίνει ότι αυτά ήταν όλα με savoir vivre, έτσι. Γινόντουσαν και συγκρούσεις άγριες για να βγει μια γραμμή. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι αναφέρεται μέσα στο βιβλίο σας ότι υπήρχαν δύο τάσεις. Η μία τάση ήταν η ριζοσπαστική, η οποία δεν ήθελε να περιορίσει τα αιτήματα να είναι φοιτητικά αιτήματα, όσον αφορά δηλαδή τη λειτουργία των σχολών και όλα αυτά, αλλά είχε καθαρά πολιτικό κίνητρο στο να κατεβάσει τον κόσμο στους δρόμους και να γίνει μια συμπαγή γροθιά εναντίον της Χούντας εκείνη την περίοδο. Και υπήρχε και η συντηρητική τάση, όπου μέσα στη συντηρητική τάξη υπήρχαν και τα κομμουνιστικά κόμματα της εποχής, η οποία έλεγε ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο διαλλακτικοί, τώρα που μάλιστα η Χούντα εκείνη την περίοδο ως πανίσχυρη ήθελε με κάποιο τρόπο να νομιμοποιηθεί μέσω του διορισμού του Μαρκεζίνη ως πρωθυπουργού και να περάσει σε μία άλλη φάση, όπου πανίσχυρη πια θα είχε και την δημοκρατική μέσα σε εισαγωγικά νομιμότητα. Και επειδή ένιωθε αυτή το πόσο ισχυρή ήταν,
Υπήρχαν αυτές λοιπόν οι αντικρουόμενες ομάδες μέσα στο φοιτητικό κίνημα εκείνη την περίοδο. Και φυσικά επικράτησαν οι πιο ριζοσπαστικές ομάδες, οι πιο ανεξάρτητες, αυτές που δεν ήταν υπό κομματική καθοδήγηση και που πραγματικά θέλανε, μιλάγανε για ελευθερία και μιλάγανε για πραγματική ελευθερία. Και αυτοί ήταν οι οποίοι τελικά είχαν την πλειοψηφία μέσα στο φοιτητικό κίνημα και που οδηγήθηκαν στην κατάληψη του Πολυτεχνείου. Ναι, αυτές οι τάσεις υπήρχαν διάφορες απόψεις και τελικά συγκροτήθηκαν σε δύο συγκρουόμενες αντιλήψεις, έτσι χοντρικά. Αυτές οι οποίες δεν θέλαν την πολιτικοποίηση του φοιτητικού κινήματος, το έβλεπαν δηλαδή στα καθαρά φοιτητικά πλαίσια, και οι άλλοι οι οποίοι έβλεπαν ότι πια δεν υπάρχουν τέτοια φοιτητικά πλαίσια, δηλαδή για να υπάρξουν φοιτητικές εκλογές ελεύθερες πρέπει να πέσει, να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, να πέσει η δικτατορία. Εκεί λοιπόν γινόντουσαν αυτές οι ζυμώσεις και οι αντιπαραθέσεις και εκεί ακριβώς έγινε και η σύγκρουση μέσα στο Πολυτεχνείο για το τι αγώνα, τι χαρακτήρα θα πάρει η κατάληψη και πώς θα προχωρήσει. Και βεβαίως οι διπαρατάξεις των δύο κομμουνιστικών κομμάτων ήταν αντίθετες σε αυτή την πολιτικοποίηση. Και εντάξει, αυτό είναι νόμιμο. Το θέμα είναι ότι προσπαθούσαν να το καπελώσουν. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, προσπάθησαν να επικρατήσουν, όχι με δημοκρατικό τρόπο. Όποιος έχει ζήσει αυτά τα πράγματα μέσα στο φοιτητικό κίνημα, δύσκολα μετά θα μπορέσει να δώσει εμπιστοσύνη σε τέτοιες δυνάμεις, οι οποίες και σήμερα παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι του λαού και της εργατικής τάξης και όλα τα σχετικά. Υπήρχαν λοιπόν αυτές οι δύο τάσεις. Όπως επίσης και μέσα στην κατάληψη που φάνηκαν, ότι η μεν συμβιβαστική τάση, ας την πούμε έτσι, ήταν σε κάποια στιγμή να φύγουμε από το Πολυτεχνείο, η δε ριζοσπαστική είπε: εδώ κατεβήκαμε κάτω για να κάνουμε ένα αγώνα και θα καλέσουμε τον κόσμο, αν θέλει, να παλέψει για να πέσει η δικτατορία. Έχουν περάσει 6,5 χρόνια. Πότε θα γίνει αυτό το πράγμα? Πότε δηλαδή? Αν όχι τώρα, πότε? Ποιος θα ρωτώ? Δεν υπήρχε καμιά άλλη οργάνωση, καμιά άλλη αντίσταση σοβαρή στη δικτατορία. Και βεβαίως εκείνη τη στιγμή η δικτατορία προσπαθούσε να φιλελευθερωποιηθεί, να δώσει ένα καλό πρόσωπο, έχοντας δώσει κάτω από την πίεση του φοιτητικού κινήματος, έχοντας δώσει την πρωθυπουργία στον Μαρκεζίνη, ο δωτός πρωθυπουργός όπως λέμε, για να κάνει υποτίθεται εκλογές. Και εκεί ο πολιτικός κόσμος άρχισε να συμβιβάζεται με αυτή την ιδέα, γιατί δεν είχε άλλη δυνατότητα. Ήταν συμπαγμένος στη γωνία. Και φυσικά έβλεπε το Πολυτεχνείο ότι θα του χαλάσει τα σχέδια. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι θέλαν την κατάληψη τότε ήταν, με λίγα λόγια, σε σύγκρουση με πολλά πράγματα, όχι μόνο με τη δικτατορία και με τα δύο κόμματα, αλλά και με τον παραδοσιακό πολιτικό κόσμο. Αυτό πρέπει να το πούμε για να το ξεκαθαρίσουμε. Τα πράγματα δεν γίνονται με σαβουαρβίρο, όπως είπα. Γίνονται με συγκρούσεις, με αντιπαραθέσεις, με ιδέες, με απόψεις, με επιχειρήματα και με πάθος για να γίνει κάτι, πάθος για την ελευθερία, πάθος για έναν αγώνα, ο οποίος δεν υφίσταται σήμερα, έτσι, να το συνδέουμε και με το σήμερα. Έτσι λοιπόν, για να πούμε και αυτό το βασικό χαρακτηριστικό της κατάληψης και του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος, που ήταν αυτό η αυτοοργάνωση, αυτό που λέμε αυτοκαθορισμός, αυτοπροσδιορισμός, αυτοσυγκρότηση των ατόμων που θέλανε να κάνουν κάτι, να κάνουν ένα πολιτικό αγώνα. Οπότε λοιπόν μέσα στο Πολυτεχνείο βλέπουμε αυτή την αυτοοργάνωση, αυτή την αυτονομία. Δηλαδή χωρίς να υπακούν σε κάποιο αρχηγό, χωρίς να υπακούν σε κάποιο κόμμα, σε κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία, σε γραφειοκρατικές οργανώσεις, οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι που ήταν μέσα κάναν τις συνελεύσεις τους, αυτοί που ήταν εκεί ελεύθερα και ωραία, και βγάζανε εκεί τις αποφάσεις. Και κάνανε εκλογές και βγάζανε άτομα, φοιτητές δηλαδή, και εργαζόμενους, για να αποτελέσουν τη Συντονιστική Επιτροπή. Η Συντονιστική Επιτροπή εκτελούσε τις αποφάσεις των συνελεύσεων. Δεν ήταν ένα αποφασιστικό όργανο να αποφασίσει, συντόνιζε. Από εκεί και πέρα λοιπόν είχε ως σκοπό να μπορέσει να συντονίσει τον αγώνα με το έξω, με το μέσα, γιατί υπήρχαν πολλά προβλήματα. Υπήρχαν επιτροπές σύντησης, επιτροπές περιφρούρησης, επιτροπές συνθημάτων, επιτροπές για τη ραδιοφωνικό σταθμό. Σημαντικό πράγμα αυτό, πρέπει να το τονίσουμε. Ένα μεγάλο σημαντικό όργανο της κατάληψης ήταν η ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού, που ακουγότανε με κρύα εμβέλεια βέβαια, αλλά αναμεταδιδόταν τότε με τα τηλέφωνα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Δηλαδή, μας λέγανε άτομα από την Αμερική, από την Ευρώπη μετά, ότι ακούγανε το σταθμό όλο το βράδυ, μέχρι να συγγύσει τότε πριν μπουν τα τάγκς. 2-3 ώρα το βράδυ μπήκαν τα τάγκς. Είχε μια φοβερή εμβέλεια ο σταθμός πια, όχι ως φυσική εμβέλεια, αλλά ως τεχνητή πια, με τα τηλέφωνα, με τις αναμεταδόσεις από πειρατικούς, τότε υπήρχαν οι πειρατικοί σταθμοί τότε. Αναμεταδίδανε την εκπομπή του Πολυτεχνείου και έτσι πολλαπλασιαζόταν η επαφή του με τον κόσμο. Αυτή λοιπόν η αυτοοργάνωση, ας την πούμε έτσι, της κατάληψης, είχε μια φοβερή δυναμική. Εκεί βλέπεις δηλαδή τι σημαίνει αυτό που λέμε αυτοκαθορισμός. Αυτοκαθορίζεσαι χωρίς να παίρνεις από πάνω εντολές από κάποιον. Εκεί αυτοσχηματίζεσαι και αυτοεκπαιδεύεσαι. Πράγμα το οποίο το ζήσαμε και μετά στο Σύνταγμα. Ίσως πούμε και λίγα, αλλά κάποια άλλη φορά θα τα πούμε αυτά αναλυτικά. Μιλήσουμε σήμερα για το Πολυτεχνείο, γιατί είναι ένα άγνωστο κομμάτι. Έχει περάσει δηλαδή η ιδεολογία των κομμάτων και της κυβέρνησης, των κυβερνητικών παραγόντων. Ότι είναι μια γιορτή, πηγαίνουμε, λέμε τραγουδάκια, κάνουμε μια πορεία και τέλειωσε. Ένα πανηγυράκι. Ένα πανηγυράκι. Και την περίφημη λιτανία που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν τη σημαία εκεί πέρα, την κρατάνε και πάνε στην Αμερικάνικη πρεσβεία ή στη Βουλή. Δεν είναι αυτό το Πολυτεχνείο. Αυτό είναι το πτώμα του Πολυτεχνείου. Αυτές λοιπόν οι παρατάξεις, τα κόμματα και οι μετέπειτα κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις ουσιαστικά περιφέρουν το πτώμα του Πολυτεχνείου, επενδύουν πάνω σε αυτό, για, όπως και έγινε στην πραγματικότητα μετά τη μεταπολίτευση, έγινε μια, ας το πούμε έτσι, ένα χρηματιστήριο πολιτικό για να ανέρθουν διάφοροι και να φτιάξουν πολιτική καριέρα. Μέσα λοιπόν στο Πολυτεχνείο τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα, είναι δύσκολα. Δύσκολα με ποια έννοια? Το ότι έχουν αρχίσει και έρχονται πια οι πληροφορίες ότι θα χτυπήσουν άγρια οι δικτάτορες. Ότι πια, ας πούμε, καταραίει αυτό που θέλανε να παρουσιάσουν, ότι υπάρχει κάποια σχετική ελευθερία και θα κάνουν ελεύθερες εκλογές. Καταραίει διότι δεν μπορούν να αφήσουν κάποιους φοιτητές να διαδηλώσουν ελεύθερα. Δηλαδή βλέπουν ότι ο κόσμος αρχίζει πια να συσπυρώνεται και να μαζεύεται, που σου λέει χάνουμε το παιχνίδι. Αν μαζευτεί ο κόσμος εδώ πέρα, πια τι γίνεται? Οπότε λοιπόν καταραίει αυτό το πράγμα, ο μύθος της ελευθερίας, ότι θα έχουμε ελεύθερες φοιτητικές εκλογές, και αποφασίζουν να κατεβάσουν τα τάγκς, έτσι. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, να πούμε πάλι λίγα πράγματα για την αυτοοργάνωση αυτή. Η Συντονιστική λοιπόν Επιτροπή έχει 24ωρη θητεία. Είναι ανα πάσα στιγμή ανακλητή. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι την επόμενη η συνέλευση γίνεται το βράδυ της Πέμπτης, ξημερώνοντας προς την Παρασκευή. Θα γινόντουσαν πάλι το βράδυ της Παρασκευής. Δεν προλάβαν όμως να γίνουν, διότι πια είχαν κατέβει κάτω οι παρακρατικές, οι αστυνομικές και οι άλλες δυνάμεις και άρχισαν να πυροβολούν, άρχισαν να έχουμε τους τραυματίες, τους νεκρούς και μέχρι να περάσουμε στα τάγκς. Έχουμε επισήμως 24 νεκρούς. Ανεπισήμως είναι περισσότεροι. Ας μείνουμε όμως στους επισήμους, να μιλάμε στοιχεία. 1000 τραυματίες. Γεμίσαν τα νοσοκομεία. Γεμίσαν τα νοσοκομεία. Οι γιατροί στα περισσότερα νοσοκομεία, εγώ τουλάχιστον έχω μια ιδέα από ένα νοσοκομείο, το βράδυ εκείνο, υπήρξαν ήρωες. Υπήρξαν ήρωες. Κάτω από την τρομοκρατία, κάτω από τους αστυνομικούς, τους χαφιέδες και τους και τους στρατιωτικούς, έτσι, γιατί είχαν κατέβει πια, για αυτοί, να κάνουν τη δουλειά τους, να σώσουν τα παιδιά. Να σώσουν τα παιδιά τα οποία ήταν πυροβολημένα άοπλα από υποτίθεται πατριώτες και εθνικιστές. Και αυτοί ήταν Έλληνες, στρατιωτικοί, αστυνομικοί. Η Εκκλησία δεν έδωσε το παρόν. Φώναζε ο σταθμός για βοήθεια. Η Εκκλησία δεν έδωσε κανένα παρόν. Η ηγεσία της Εκκλησίας ήταν με τη δικτατορία. Η ηγεσία της δικαστικής εξουσίας ήταν με τη δικτατορία. Η ηγεσία της αστυνομίας και όλοι οι αστυνομικοί με τη δικτατορία. Αυτό έχει σχέση με τα προηγούμενα που λέγαμε. Πού είναι εδώ το έθνος? Τι σημαίνει Έλληνα? Σημαίνει πατριώτης. Εδώ καταραίουν όλα. Σκοτώνεις έναν άοπλο νέο. Από τους πρώτους νεκρούς ήταν ο Διομήδης Κομνηνός, 17 χρονών παλικάρι. Και τον περιβλήσεις και τον σκοτώνεις. Ο περίφημος συνταγματάρχης Δερτιλής, μπροστά στο Πολυτεχνείο, σκοτώνει ψυχρό με το πιστόλι του έναν νέο.
και λέει σε έναν άλλον, έχουν καταγραφεί αυτά, έχουν παραδοθεί στη δίκη του Πολυτεχνείου. Τον πέτυχα με την πρώτη. Μιλάμε για βαρβαρότητα. Αυτοί οι οποίοι μιλάγαν για έθνος, για πατρίδια, για θρησκεία κτλ. Είναι οι πρώτοι διδάξαντες στη βαρβαρότητα. Πώς λοιπόν θα ανεχθούμε, ποιος μπορεί να ανεχθεί να εκπροσωπεύει και να μιλάει για έθνος αυτός ο βάβαρος, αυτός ο εγκληματίας, αυτός ο δολοφόνος. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι σημαίνει Έλληνες. Άοπλος νέος και σκοτώνεται, το σκοτώνουν. 24 νεκροί, 1000 τραυματίες. Επίσημες έρευνες καταγεγραμμένες από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Υπάρχουν πηγές. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι ανήκουστα. Είναι πρωτοφανή. Είναι το στάδιο της βαρβαρότητας που έχει περάσει αυτή η χώρα. Και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Η μνήμη δεν σημαίνει κάτι το επιφανειακό, κάτι το εθιμικό. Είναι ουσιαστικό για έναν κόσμο που θέλει να λέγεται άνθρωπος και πολίτης. Εάν ξεχάσουμε αυτά τα πράγματα, αυτές τις βαρβαρότητες, τότε θα τις επαναλάβουμε. Όπως προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε οι σημερινοί βάρβαροι, νεοβάρβαροι, νεοναζιστές, νεοδεξιοί και όλοι οι σχετικοί, οι οποίοι θέλουν να παλύψουν αυτά τα πράγματα από τη μνήμη μας. Η μνήμη καίει ακαυτιβάτως, λέει ο ποιητής. Έτσι πρέπει να έχουμε και εμείς τη μνήμη. Αυτά τα πράγματα να μην τα ξεχνάμε. Ότι τα κάναν Έλληνες. Στρατιωτικοί, αστυνομικοί, δικαστικοί δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Τι σημαίνει λοιπόν. Εδώ καταραίουν τα πάντα. Θα πρέπει λοιπόν να τα θυμόμαστε αυτά. Γι' αυτό τα λέμε. Για να μην επαναληφθούν. Διότι υπάρχει πολλής κόσμος σήμερα ο οποίος θέλει να επαναληφθούν αυτά τα πράγματα. Έχουμε το Λάος, το πρώτο που στράφηκε εναντίον του Πολυτεχνείου και υπέρ της δικτατορίας, όπου προσπάθησε να πείσει πολύ κόσμο και εν μέρει τα κατάφερε κάποιο κομμάτι, ότι το Πολυτεχνείο δεν ήταν τίποτε και ότι ουσιαστικά είχαν δίκιο οι δικτάτορες που εκτελούσαν και σκότωναν. Αν είναι δυνατόν. Και αυτό το κόμμα το ψήφισαν Έλληνες, νεοέλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι, το ψήφισαν και το βγάλαν στη Βουλή. Καθώς επίσης ψήφισαν και έβγαλαν στη Βουλή τους νεοναζιστές, οι οποίοι λένε τα ίδια και χειρότερα. Λένε τα ίδια και χειρότερα υπέρ της δικτατορίας, υπέρ του Παπαδόπουλου, υπέρ του Ιωαννίδη, υπέρ του φασισμού, υπέρ του Χίτλερ, υπέρ του ναζισμού, εναντίον του Πολυτεχνείου και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτοί τι είναι. Και μάλιστα είναι και εθνικιστές. Λέγονται και εθνικιστές. Λοιπόν, έχουμε μπερδέψει τα πράγματα πολύ σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μπερδευτεί τουλάχιστον για ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έχει μπερδευτεί. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε. Και δεν ξεμπερδεύονται έτσι απλά. Δεν ξεμπερδεύονται από μια ομιλία που θα κάνουμε σήμερα. Αυτά τα πράγματα είναι κάπου ριζωμένα μέσα. Χρειάζεται να γίνουν επώδυνες αλλαγές. Επώδυνες αλλαγές με ποια όμως έννοια. Με την έννοια της γνώσης. Με την έννοια του διαλόγου. Όχι με την έννοια του δόγματος. Με την έννοια της απόλυτης αλήθειας που νομίζει ο άλλος ότι την ξέρει. Είμαστε άτομα και πρέπει να κουβεντιάζουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να πούμε εδώ, να επανέλθουμε, ότι γράφεται πολύ ωραία στο βιβλίο ότι η κατάληψη και η εξέγερση δεν ελέγχονται ούτε καθοδηγούνται από κάποιο κόμμα ή οργάνωση. Είναι το μοναδικό πολιτικό γεγονός μείζωνος σημασίας στην νεοελληνική ιστορία που οφείλεται στο αυθόρμητο και στην πρωτοβουλιακή δράση των ανθρώπων. Ως αν δηλαδή αυτοί οι νέοι φοιτητές εκείνη τη στιγμή να παλεύουν για κάτι, για ένα ύψιστο ιδανικό που είναι η ελευθερία. Η ελευθερία, δηλαδή έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο εκείνη τη στιγμή που έρχονται ενάντια στις δυνάμεις της καταστολής της Χούντας, στο να πέσει η Χούντα. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο, πρώτος και κύριος στόχος, ας πούμε, του φοιτητικού κινήματος εκείνη τη στιγμή. Δεν συζητάει για το αύριο, δεν συζητάει αν θα πάμε σε σοσιαλιστικούς παραδείσους ή ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αλλά ζητάει ελευθερία. Και μέχρι εκεί, αυτό είναι ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κινήματος. Λέτε λοιπόν ότι αυτό το κίνημα στηρίζεται στο αυθόρμητο και στην πρωτοβουλιακή δράση. Δηλαδή αυτό που είπατε πριν, ότι αρχίζουν και γίνονται ζυμώσεις. Ξεκινάνε δηλαδή με ένα πόθο, με ένα πάθος για την ελευθερία και με αυτόν το κοινό πάθος που τους διακατέχει, ουσιαστικά αρχίζουν να αυτοοργανώνονται και να αυτοκαθορίζονται. Δηλαδή
στο πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση μέσα από το πρίσμα του στόχου που έχουν θέσει. Θέλω να μας το αναλύσετε λίγο αυτό. Γιατί θεωρείτε ότι είναι το μοναδικό γεγονός μείζωνε σημασία στην ελληνική ιστορία που δεν είναι καπελωμένο, που δεν. Και έτσι έχετε δώσει και τον τίτλο στο βιβλίο «Η απαρχή του αυτόνομου κινήματος». Ωραία. Καταρχάς να πούμε για τους στόχους του Πολυτεχνείου. Ο πρώτος στόχος οπωσδήποτε είναι να πέσει η δικτατορία. Ελευθερία. Κάτω η δικτατορία, ελευθερία. Δεύτερος στόχος, εξωαμερικάνοι, όχι εξάρτηση. Δηλαδή, να μην υπάρχει αυτό το πράγμα που υπήρχε μέχρι τότε. Η κυδαιμονία. Υπήρχε κυδαιμονία, υπήρχαν επεμβάσεις στα εσωτερικά, παλαιότερα από τους Άγγλους και μετά από τους Αμερικάνους. Άρα, εθνική κυριαρχία ουσιαστικά. Ανεξαρτησία. Ανεξαρτησία. Εθνική κυριαρχία δεν ξέρω τι σημαίνει. Ανεξαρτησία να μην επεμβαίνουν αυτοί. Να μην επεμβαίνουν οι ξένες δυνάμεις. Δεύτερος λοιπόν στόχος. Όπως φαίνεται και στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής που θα τη διαβάσουμε μετά. Ο τρίτος στόχος ήταν λαϊκή κυριαρχία, λαϊκή εξουσία, δημοκρατία. Φαίνεται αυτό και στα πανό και στα συνθήματα και στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής και μέσα της συνελεύσης και τα που κοπεδιάζαμε. Τι σημαίνει αυτό. Όταν λέμε δημοκρατία, δεν εννοούσανε την βασιλική κοινοβουλευτική κατάσταση που υπήρχε πριν τη δικτατορία. Εννοούσαν ένα άλλο σύστημα, ακριβώς αυτό που είχαν μέσα στο Πολυτεχνείο. Ότι η πηγή των αποφάσεων είναι ο ίδιος ο λαός. Εμείς η λαϊκή εξουσία αυτό το πράγμα σημαίνει. Λαϊκή κυριαρχία, το λέγαν τότε. Στις πλατείες μετά το είπαν άμεση δημοκρατία. Τότε δεν υπήρχαν, ας πούμε, πράγματα, έτσι. Δεν ξέραμε και πολλά γύρω από αυτό το θέμα, αλλά αυτό που σχηματίστηκε όμως ήταν ότι δεν θέλουμε το σύστημα που ήταν πριν. Δηλαδή την ελεγχόμενη ολιγαρχία, κοινοβουλευτική ολιγαρχία, με τα ανάκτορα, με τους Αμερικάνους, με τους παρακρατικούς και ουσιαστικά με ένα σωρό πράγματα τα οποία φαρκίδευαν οτιδήποτε δημοκρατικό ή άλλο δικαίωμα. Έχουμε λοιπόν αυτό το βασικό. Όχι μόνο είναι ανεξάρτητο από κόμματα, οργανώσεις και καθοδηγητές, ένα στοιχείο της αυτονομίας. Το δεύτερο στοιχείο της αυτονομίας είναι το δημοκρατικό πρόγραμμα που βάζει και πρώτη φορά. Και φαίνεται αυτό πολύ καθαρά έμπρακτα. Φαίνεται μέσα στις συνελεύσεις. Οι συνελεύσεις είναι οι κυρίαρχες. Και αυτό σημαίνει δημοκρατία. Δεν αναγνωρίζουμε άλλη πηγή παρά μόνο αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν. Εμείς είμαστε η πηγή των αποφάσεων. Εμείς είμαστε η πηγή των νόμων. Εάν υπήρχε κάποιο άλλο είδος, όπως προσπάθησαν εντέχνως να βάλουν διάφοροι κομματικοί, ότι θέλανε να αυτό το σύστημα θέλανε οι φοιτητές, θέλανε δηλαδή ελεύθερες εκλογές και έληξε. Δηλαδή το μεταπολιτευτικό παζάρι των εκλογών και των κομμάτων που είδαμε. Εάν θέλανε αυτό τότε, τότε θα λέγανε. Όπως και υπήρξαν μέσα προτάσεις για να ψηφιστούν, κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Δεν το είπαν αυτό. Ούτε οικουμενική κυβέρνηση είναι αυτό. Ούτε εκλογές. Δεν είπαν αυτά τα πράγματα. Ούτε είπανε Καραμαλής, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ούτε Παπανδρέου, ούτε Κουκουέ, ούτε σοσιαλισμός, ούτε κομμουνισμός. Είπαν λαϊκή κυριαρχία, δημοκρατία. Και το δείξανε εμπράκτος μέσα στις συνελεύσεις. Εμείς είμαστε αυτοί που αποφασίζουμε και δεν είναι κάποιος εξωτερικός. Όχι στο εξωτερικό μόνο, αλλά και εξωτερικός μέσα στη χώρα. Αυτό το πράγμα φάνηκε και μέσα στις συνελεύσεις, στα πηγαδάκια και οπουδήποτε άλλο, στα συνθήματα, αλλά και μέσα στις ανακοινώσεις της Συντονιστικής Επιτροπής. Αυτή λοιπόν είναι η βασική έννοια της αυτονομίας. Η έννοια, αυτό δεν υπήρξε ποτέ, ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε αυτό το πράγμα. Και βέβαια μετά που έπεσε η δικτατορία, σκεπάστηκε αυτό. Σκεπάστηκε εντέχνως ότι να, αυτό έπεσε η δικτατορία, έφυγε και ο βασιλιάς, άρα λοιπόν έχουμε ελεύθερες εκλογές, τα κόμματα. Αυτό ήταν ο αγώνας του Πολυτεχνείου. Δεν ήταν αυτό ο αγώνας του Πολυτεχνείου. Ο αγώνας του Πολυτεχνείου δεν έγινε για να έρθουμε σε αυτή την παρακμή, στο πελατειακό κράτος, στο να κυβερνάνε αυτοί διαφθαρμένοι και να μας φτάσουν σε αυτή την καταστροφή. Αν είναι δυνατόν να υποστηρίζεται ακόμα αυτή η αντίληψη. Ο αγώνας του Πολυτεχνείου ήταν για μια δημοκρατία. Αυτή που εννοούμε πια, όπως το εννοήσα στις πλατείες, άμεση δημοκρατία.
Δηλαδή με συμμετοχή των ανθρώπων. Συμμετοχή των ανθρώπων στις αποφάσεις. Έλεγχο της εξουσίας. Χωρίς αυτά τα κόμματα τα οποία μας οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή. Αυτοί λοιπόν ήταν οι στόχοι του Πολυτεχνείου, οι οποίοι τεχνιέντος έχουν διαστρεβλωθεί και έχουν σκεπαστεί. Σκεπάστηκαν από τις διάφορες γιορτές, σκεπάστηκαν από τους δεκάρικους, από τους λόγους των κομμάτων, των κυβερνητικών παραγόντων και όλων των σχετικών και καταντήσανε τελικά αυτές οι κυρίαρχες δυνάμεις να έχουμε μία, να γίνεται ένα γιορτινό πανηγυράκι κτλ. Ωραία. Πριν προχωρήσουμε και συνδέσουμε την κατάληψη και την εξέγερση, το τι ανέδειξαν, γιατί σίγουρα ανέδειξαν ορισμένα στοιχεία για πολιτικό στοχασμό και για δράσεις που μπορούμε να αναλάβουμε ακόμα και σήμερα, να περάσουμε σε ένα δίλεπτο-τρίλεπτο διάλειμμα και να είμαστε σε λίγο πάλι μαζί. Συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί που μείναμε. Το χαρακτηριστικό λοιπόν του κινήματος, του φοιτητικού κινήματος, αντιδικτατορικού μου κινήματος των φοιτητών, είχε ένα συστατικό που ήταν η αυτονομία και πώς επιτεύχθηκε αυτή η αυτονομία. Και μάλιστα εδώ αναφέρεται πάρα πολύ ωραία ότι αναπτύχθηκαν ιδέες, πρωτοβουλίες που είχαν σχέση με δημιουργία, με έρωτα, με αγάπη, με πάθος, με... Ήταν συστατικά δηλαδή που όλους αυτούς τους νέους, τους φοιτητές εκείνη την περίοδο, τους έκαναν χαρούμενους και ευτυχισμένους στο ότι παλεύουν για αυτά τα πράγματα και πώς αυτό το πράγμα μετουσιωνόταν και στην πράξη. Ναι, δηλαδή υπήρξε αυτό το αυθόρμητο, αυτές οι πρωτοβουλίες των ανθρώπων που πήγαν στο Πολυτεχνείο, δημιούργησαν μια δυναμική, αυτό που λέμε βγήκε η φαντασία έτσι, ελεύθερα, χωρίς να καταπιέζεται από κάπου. Μέσα σε ένα πλαίσιο για να έρθει, ας πούμε, κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι και ένα στοιχείο της αυτονομίας. Θες κάτι άλλο. Δεν θες αυτό το στενό πράγμα που είχαμε πριν τη δικτατορία του 1967. Θες ένα άλλο ανοιχτό πράγμα, πολύ πιο σημαντικό από αυτό που υπήρξε. Δηλαδή, σημαντικό στοιχείο του αυτόνομου κινήματος είναι να μπορέσει να αμφισβητήσει την υπάρχουσα κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία. Όπως υπήρξε, όπως είπαμε τότε, το κίνημα των πλατείων. Τα γεγονότα δηλαδή του Πολυτεχνείου, με αυτή την έννοια, για να μην θεωρηθεί υπερβολή, είναι το πρώτο αυτόνομο κίνημα που υπήρξε σε αυτή τη χώρα. Μέχρι τότε είχαμε κινήματα κομματικά, συνδικαλιστικά, εθνικά, θρησκευτικά, αλλά όχι πολιτικό, από κάτω δηλαδή. Κάτι πήγε να δημιουργηθεί τότε με τα Ιουλιανά του 1965, αλλά δεν απέφερε και πολλά πράγματα.
Το Πολυτεχνείο λοιπόν έχει μια μεγάλη σπουδαιότητα, μια τεράστια σπουδαιότητα που δεν συγκρίνεται με τίποτε, ας πούμε, με περασμένα γεγονότα. Μιλάω για πολιτικό γεγονός, έτσι. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το επιλέγουμε αυτό το πράγμα, διότι από εκεί έχουμε να αντλήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, αυτή τη φαντασία, είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις να σπάει ο φόβος, να σπάει το κέλυφος της τρομοκρατίας, της αδιαφορίας, της απάθειας, της ιδιώτευσης και να γίνεται ο άλλος ανθρώπινος, να προσπαθεί να γίνει πολίτης, να επικοινωνήσει με τον άλλον, το διπλανό του, το μέχρι πριν αγνωστό του, το μέχρι πριν που τον φοβόνταν, γιατί υπήρχε ο χαφιαδισμός. Αυτό το πράγμα είναι η δικτατορία. Πέρα από τα υλικά άσχημα αποτελέσματα, έχει και την εγκαθίδρυση του φόβου και της τρομοκρατίας σε όλους ή σε μια πλειονότητα του πληθυσμού. Αυτό το πράγμα έσπασε λοιπόν και υπήρχε, ας το πούμε έτσι, μια ελεύθερη έκφραση. Εκφραζόταν ο άλλος, προσπαθούσε να βρει πράγματα που είχε χάσει πάρα πολλά χρόνια. Να υπάρξει ελεύθερα, χωρίς το φόβο και το μάγκωμα, χωρίς την τρομοκρατία του χαφιά και του αστυνομικού. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα, με αυτή την έννοια, έχουν πολύ σημαντική, είναι πολύ σημαντικά από οποιαδήποτε άλλη πολιτική κατάσταση υπήρξε στο παρελθόν. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να αναδείξουμε αυτό το πράγμα, διότι αυτό το πράγμα σήμερα μπορεί να μας αποτελέσει ένα κίνητρο και εφαλτήριο, μια έμπνευση. Δηλαδή, εφόσον το Πολυτεχνείο έγινε τότε, ένας αγώνας έγινε τότε εναντίον της δικτατορίας με δύσκολες συνθήκες, γιατί να μην γίνει και σήμερα? Γιατί να μην γίνει και σήμερα? Τι σημαίνει λοιπόν τιμάμε το Πολυτεχνείο? Όσοι το τιμάνε, τέλος πάντων. Σημαίνει συνεχίζουμε τον αγώνα τους. Συνεχίζουμε τον αγώνα αυτών των ανθρώπων, που τον αγώνα αυτό τον έγραψαν και με τον αίμα τους. Τι έχει σημασία λοιπόν σε αυτή την περίοδο που διανύουμε σήμερα? Από πού θα αντλήσουμε σημασίες, αξίες, ηθικές, πολιτικές? Από πού? Από πού θα εμπνευστούμε? Από πού θα εμπνευστούμε? Θα εμπνευστούμε λοιπόν από το Πολυτεχνείο. Διότι έχει αυτά τα στοιχεία. Έχει αυτά τα στοιχεία τα οποία προσπαθώ να αναδείξω και μέσα στο βιβλίο αυτό. Και ακριβώς είναι μικρό, για να μην έχει πολλές φλιαρίες, να αναδείξει την ουσία αυτού του αυτόνομου κινήματος, το οποίο το έχουμε ανάγκη σήμερα, το έχουμε ανάγκη για να ξεφύγουμε από αυτό το βούρκο στο οποίο έχουμε πέσει. Είδαμε προχθές, όσοι είδαν, εγώ λίγα πράγματα, γιατί δεν μ' άρεσε να τα βλέπω, την κατάντια του πολιτικού κόσμου. Μιλάμε για κατάντια. Ανικανότητα δηλαδή της κυβέρνησης, πλήρης ανικανότητα. Είδαμε πώς συμπεριφέρεται στην ΕΡΤ πια. Μιλάμε για αστυνομοκρατία σε αυτή τη χώρα. Αρχίζει πια και το πράγμα εκδηλώνεται. Και μια απίστευτη αλαζονία. Πώς μιλάνε για το πεζοδρόμιο, για τον κόσμο που υποφέρει, όλα αυτά. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Σε λίγο είχαμε πει την περασμένη φορά ότι κάποιος που εκεί το πάνε, εγώ νομίζω, ότι αν έχουμε κάποια αντίρρηση θα μας βάλουν φυλακή, θα μας στερήσουν κάποια ελευθερία. Εκεί το πάει η ακροδεξιά κυβέρνηση του Σαμαρά. Παράδειγμα, έχουμε το παράδειγμα στις Σκουριές, που έχουν τρομοκρατήσει τον κόσμο γιατί τους είναι τρομοκράτες. Και πάλι επαναρχόμαστε σε αυτό, τη θεωρία των δύο άκρων, για να μην ξεχνιόμαστε. Ταυτίζει τη Χρυσή Αυγή με τα κόμματα της αριστεράς. Αν είναι δυνατόν. Πέντε φορές το έκανε αυτό χτες. Δηλαδή, μάλιστα ήταν και το κλείσιμο της ομιλίας του κ. Σαμαρά, όπου στο τέλος κλείνει και λέει: λυπάμαι πολύ που ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή είναι αυτοί μόνο που υπερψήφισαν, ας πούμε, την πρόταση μορφής. Δηλαδή, ταυτίζει ουσιαστικά τα δύο άκρα. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει ο κόσμος, γιατί το θέμα μπαίνει. Τι γίνεται? Ωραία, τα κόμματα είναι αυτά, η κατάσταση είναι αυτή. Τι κάνει? Το θέμα είναι η κοινωνία πάλι. Τι κάνει ο κόσμος? Εδώ έδινε πριν το θάνατο του Φύση, ας πούμε, έδινε στη Χρυσή Αυγή 13% δημοσκοπικά. Τι είναι αυτός ο κόσμος, ας πούμε? Αυτός ο κόσμος τι είναι? Είναι Έλληνες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι? Βεβαίως, είναι Έλληνες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Λοιπόν, με αυτούς τους Έλληνες είμαστε. Τι σημαίνει Ελλάς, τι σημαίνει Ελληνισμός πια? Δεν σημαίνει τίποτα. Με αυτή την έννοια θα επανέρχομαι σε αυτό το πράγμα. Γιατί ενοχλεί ορισμένους. Θα πρέπει να κάνουμε διάλογο. Και επιμένω λοιπόν, όταν στο Πολυτεχνείο συγκεντρώθηκαν οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι, δεν συγκεντρώθηκαν για να υπερασπίσουν κάποια αφηρημένα ιδανικά. Ήταν συγκεκριμένα τα αιτήματά τους και οι προτάσεις τους. Ήταν να πέσει η δικτατορία,
ελευθερία, δημοκρατία, και είπαμε με ποια έννοια τη δημοκρατία, όχι την κοινοβουλευτική ολιγαρχία, με την έννοια της συμμετοχής των ανθρώπων. Αυτά είναι τα πολιτικά αιτήματα. Και τα ανθρώπινα βέβαια ήταν να είμαστε ελεύθεροι, να είμαστε αξιοπρεπείς, να μην έχουμε φόβο και τρομοκρατία, να έχουμε κάποια δουλειά. Τι θέλει ο άνθρωπος. Όλοι μας, τι θέλουμε. Μια ασφάλεια, μια ειρήνη, να έχουμε τους φίλους μας, να βγαίνουμε να διασκεδάζουμε. Δεν έχουμε καμιά διάθεση να ερχόμαστε εδώ τώρα και να ασχολούμαστε με τον Σαμαρά και με τους Χρυσταυγίτες που μας βάζουν σε μπελάδες. Αλλά όμως αν δεν το κάνουμε αυτό, θα μας φτάσουν σε καταστάσεις τέτοιες. Διότι αυτό το πράγμα θέλουμε. Εδώ λοιπόν χρειάζεται η επαγρύπνηση. Εδώ χρειάζεται να εμπνευστούμε από το Πολυτεχνείο. Εδώ χρειάζεται να πούμε ότι ναι, τιμούμε το Πολυτεχνείο. Πώς το τιμούμε? Όχι πηγαίνοντας και καταθέτοντας στεφάνι ή ακούγοντας τον άλλο που θα μιλήσει για το Πολυτεχνείο. Αλλά παίρνοντας τη θέση αυτών των ανθρώπων που αγωνίστηκαν τότε και συνεχίζοντας τον αγώνα τους. Συνεχίζοντας τον αγώνα τους για δημοκρατία, για πραγματική δημοκρατία. Γι' αυτό λέω και το γράφω μέσα στο βιβλίο ότι η συνέχεια του Πολυτεχνείου ουσιαστικά μετά από αυτά τα χρόνια της δήθεν ευοχίας, ευημερίας και όλα τα σχετικά της δανεικής ευημερίας, που τα ιδανικά αντικαταστάθηκαν από τα δανεικά, έχουμε για πρώτη φορά, ας το πούμε έτσι, σεβασμό του μηνύματος του Πολυτεχνείου, η ανάδυση, αν θέλετε, του μηνύματος του Πολυτεχνείου στις πλατείες το 2011, όπου ο κόσμος προσπάθησε μόνος του πάλι να αυτοοργανωθεί και να κάνει πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό επίσης. Θα αφιερώσουμε μια εκπομπή σε αυτό, δεν θα πούμε πολλά πράγματα σήμερα. Αυτό λοιπόν πρέπει να τονίσουμε, είναι αυτή η αξία του Πολυτεχνείου. Και εάν δεν το τονίσουμε αυτό και αν ο κόσμος δεν μπορέσει να κάνει κάτι το καινούριο, τότε θα επικρατήσουν αυτοί που θέλουν να αναθεωρήσουν το παρελθόν, να αναθεωρήσουν δηλαδή το νόημα και τη σημασία του Πολυτεχνείου και να μας φέρουν σε καταστάσεις ιδεολογικές να μπορούμε να δεχτούμε πιο εύκολα τις αυταρχικές, ακροδεξιές και νεοναζιστικές ιδέες. Δηλαδή να έρθουμε πάλι σε μορφές δικτατορίας. Με τη μία ή την άλλη μορφή. Δεν σημαίνει ότι θα είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά ήδη πρέπει να δούμε ότι αυτός ο φόβος και η τρομοκρατία υπήρξε. Υπάρχει με τη Χρυσή Αυγή. Υπάρχει σε πολύ κόσμο. Βέβαια, όταν άρχισαν να τους μαζεύουν λίγο, κάπως ο κόσμος αναθάρισε. Αλλά αυτό το πράγμα υπάρχει. Δηλαδή, σκέφτεται ο άλλος να πει ορισμένα πράγματα, τι να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει αυτό το πολιτικό νόημα του Πολυτεχνείου, το πολιτικό και ανθρώπινο νόημα του Πολυτεχνείου, να το αναδείξουμε και να το, αν θέλουμε να το τιμήσουμε, να το συνεχίσουμε. Να το συνεχίσουμε σημαίνει να αγωνιστούμε για να απαλλαγούμε από καταστάσεις ανελευθερίας που έχουμε σήμερα, να απαλλαγούμε από ανθρώπους οι οποίοι επιβάλλουν τη θέλησή τους στον κόσμο, στους ανθρώπους, και να απαλλαγούμε από τους ολιγάρχες. Να φτιάξουμε μια πραγματική δημοκρατία. Αυτό είναι το νόημα του Πολυτεχνείου. Αυτοί ήταν οι στόχοι του Πολυτεχνείου, οι οποίοι δεν εκπληρώθηκαν. Ορισμένοι εκπληρώθηκαν. Έπεσε η δικτατορία, εντάξει. Έφυγε η βασιλεία με ένα δημοψήφισμα. Αποκτήσαμε ελευθερίες, ατομικά δικαιώματα που δεν είχαμε πριν. Πολύ σωστά. Νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ. Πολύ σωστά. Πράγματα. Έγινε η δημοτική, μέχρι τότε είχαμε την καθαρεύουσα. Αυτά όλα χωρίς τον αγώνα του Πολυτεχνείου δεν θα γινόντουσαν. Δηλαδή, η σημασία του Πολυτεχνείου είναι το ότι με τον αγώνα αυτόν άρχισε και η κατάρρευση της δικτατορίας, η αρχή του τέλους, η οποία ήρθε με το άλλο ανήκουστο έγκλημα, στρατιωτικοί Έλληνες, χριστιανοί Ορθόδοξοι. Την προδοσία της Κύπρου. Επενέβησαν στην Κύπρο, ανέτρεψαν τον νόμιμο πρόεδρο της Κύπρου και έδωσαν την αφορμή στην Τουρκία να επέμβει και να έχουμε πάλι το Κυπριακό, ότι μισή Κύπρος είναι υπό την κατοχή της Τουρκίας. Ποιοι το έκαναν αυτό? Νεοέλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι, νεοέλληνες που μιλάγανε εν ονόματι του έθνους, στρατιωτικοί με τη βοήθεια αστυνομικών και με τη βοήθεια Κυπρίων βεβαίως, Κυπρίων αντιστοίχων ιδεών. Στρατιωτικοί λοιπόν, αστυνομικοί, δικαστική εξουσία, δεν διαφοροποιήθηκε η δικαστική εξουσία. Η δικαστική εξουσία συνέδραμε τη δικτατορία. Χωρίς τα στελέχη της δικαστικής εξουσίας δεν θα είχαμε τα στρατοδικεία να δικάζουν τους διαφωνούντες επί δικτατορίας. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε. Όλοι λοιπόν αυτοί, και ήταν πάρα πολλοί, ήταν νεοέλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι. Δεν ήταν Καμερουνέζοι,
δεν ήταν Νεοζηλανδοί, δεν ήταν Αμερικάνοι, δεν ήταν Μουσουλμάνοι, δεν ήταν Βουδιστές. Αυτό γιατί το κρύβουν επιμελώς οι διάφοροι εθνικιστές, οι διάφοροι θρησκειοκάπηλοι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να προβληματιστούμε. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε σε αυτή τη χώρα, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι σοβαρό, πολιτικό. Να μην έχουμε αυτό το τέλμα, αυτή τη μιζέρια, αυτή την παραγμή που ζούμε σήμερα. Αυτή την παραγμή και τη μιζέρια που ζούμε σήμερα είναι επειδή δεν είδαμε αυτά τα πράγματα που μας έδειξε το Πολυτεχνείο. Και αφαιθήκαμε. Αφέθηκε η κοινωνία σε μια κατάσταση παθητική αδιαφορίας. Και όχι μόνο θα έλεγα παθητική και αδιαφορίας, αλλά και προσχώρησε σε αυτές τις αξίες. Προσχώρησε τις αξίες του συστήματος που πήγε να τους περάσει. Δηλαδή τη διαφθορά, το πελατειακό κράτος, τον καταναλωτισμό, τον ατομικισμό, την τηλεθέαση, τα θεάματα, το χουλιγκανισμό και όλα τα σχετικά. Προσχώρησε η κοινωνία. Πρέπει λοιπόν τώρα, τουλάχιστον τα πιο ευαίσθητα τμήματα, να μπορέσει να απεγκλωβιστεί από αυτή την ιστορία. Να μπορέσει να απεγκλωβιστεί και να κάνει κάτι το σημαντικό. Αυτό είναι το νόημα του Πολυτεχνείου. Πρέπει να αγωνιζόμαστε. Χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτε. Χωρίς το δικό μας αγώνα, τον οποίο αγώνα δεν τον αφήνουμε σε αρχηγούς, κόμματα, γραφειοκράτες και ιδεολογίες. Και ηγέτες. Και ηγέτες. Εμείς οι ίδιοι είμαστε ικανοί, αν θελήσουμε, να κάνουμε πράγματα. Έτσι και αφαιθούμε πάλι σε κόμματα, θα μας οδηγήσουν σε μια άλλη παρακμή. Ποιος θα λύσει σήμερα αυτό το πρόβλημα, αυτή την τεράστια καταστροφή που ζούμε? Θα σου πει ο άλλος, να αυτό το κόμμα. Μα είναι δυνατόν να πιστεύεις σήμερα ότι ένα κόμμα θα σε βγάλει από αυτή την κατάσταση? Ποιο είναι, αφού βλέπουμε τις δυνάμεις, είναι πεπερασμένες. Είναι πολύ μικρές οι δυνάμεις των κομμάτων για να φέρουν κάτι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό παρά μόνο με την αφήμιση της κοινωνίας, με τον αγώνα της κοινωνίας. Αυτό είναι το νόημα του Πολυτεχνείου. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, και πρέπει να αλλάξουμε, πρέπει να αγωνιστούμε εμείς οι ίδιοι προσωπικώς, εμείς οι ίδιοι, και να μην δώσουμε τον αγώνα μας σε άλλους. Να μην αφαιθούμε ξανά σε κάποιους οι οποίοι θα παρουσιαστούν ως σωτήρες, που ετοιμάζονται πολύ μέσα σε μια κατάσταση δύσκολη και καταστροφής, πολλοί παρουσιάζονται σωτήρες. Και πολλοί κόσμος τους ακούει. Πολλά παραδείγματα έχουμε. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνει. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να επαναληφθεί. Γιατί πάλι θα έχουμε άσχημα πράγματα και αντιέξοδα. Δηλαδή θα επαναληφθούν τα αντιέξοδα τα οποία ζήσαμε σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την ιστορία. Τα έχουμε πει κάποιες φορές. Πιστεύω λοιπόν ότι το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι εμείς οι ίδιοι με την αυτοοργάνωσή μας, με την αυτοσυγκρότηση, με την αυτονομία μας, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σημαντικό. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ξεκινάνε ομάδες, πρωτοβουλίες, όπως τότε, στη δικτατορία, προσπαθούν να δουν τι συμβαίνει σήμερα, προσπαθούν να δουν τι είναι αυτό το σύστημα και προσπαθούν να δουν τι είναι δημοκρατία. Μέσα στον δρόμο που χάραξε το Πολυτεχνείο και μέσα στον δρόμο που επανέφερε ξανά οι πλατείες το 2011. Υπάρχουν σήμερα πολλά πράγματα που γίνονται. Αυτά νομίζω πρέπει να διατηρηθούν. Αυτά είναι μέσα στο νόημα του Πολυτεχνείου, αυτές οι ομάδες, οι παρέες, τα άτομα, οτιδήποτε είναι αυτά, οι κινήσεις που γίνονται για να μπορέσει να γίνει κάτι. Να γίνει κάτι και να μην αφαιθούμε πάλι στους σωτήρες και στα κόμματα. Εάν αφαιθούμε, είναι χαμένο το μέλλον από χέρι. Να πούμε δηλαδή, Νολίγης, ότι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι να ξαναζωντανέψουμε το όραμα του Πολυτεχνείου. Να πάψει να είναι μια επέτειος, ένα πανηγύρι, μια αναπόλυση, αλλά να ξαναγίνει ζωντανό όραμα στις συνειδήσεις των ανθρώπων και να ξαναξεκινήσουν από εκεί που σταμάτησαν τα παιδιά, να δικαιώσουν τον αγώνα και τον αγώνα πάμπολες φορές του ελληνικού λαού για ελευθερία, στην πορεία του προς την ελευθερία. Και τη δημοκρατία ασφαλώς. Μακάρι να ήταν πάμπολες οι φορές. Δεν πιστεύω ότι ήταν πολλές οι φορές αυτές που έκανε αγώνα. Απλά αυτοί που ήταν πραγματικά οι άνθρωποι που παλεύανε για αυτά τα ιδανικά, συνήθως ήταν μειοψηφίες οι οποίες είτε μπαίνανε στη γωνία, είτε καπηλευόταν ο αγώνας τους από διάφορους επιτίδιους, όπως έγινε και με τον αγώνα
των φοιτητών στο Πολυτεχνείο. Γιατί εκ των υστέρων είδαμε ότι ήρθαν πολλά κόμματα να διεκδικήσουν τη σημαία στην πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, να καπηλευθούν τον αγώνα αυτών των παιδιών, ότι δεν, τα παιδιά δεν θέλανε αυτό που λέτε εσείς, αλλά θέλανε μια άλλη πορεία προς άλλες κατευθύνσεις κτλ. Άρα διεστρέβλωση ουσιαστικά του νοήματος του Πολυτεχνείου. Και είδαμε και ότι στη μεταπολίτευση, παρόλο που δόθηκε πάμπολες φορές η δυνατότητα στον κόσμο, στον ελληνικό λαό, να επανέλθει σε αιτήματα που ξεκίνησαν τότε με αυτή τη γενιά, δεν το έκανε. Ακριβώς, δηλαδή γι' αυτό λέμε ότι αυτό είναι το πρώτο αυτόνομο, η απαρχή του αυτόνομου κινήματος, πριν και μετά δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Αν είχαμε και άλλα τέτοια αυτόνομα κινήματα θα ήταν διαφορετική η χώρα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτόνομα κινήματα, γι' αυτό επιμένω ότι το Πολυτεχνείο ήταν η απαρχή του αυτόνομου κινήματος και η δεύτερη φορά που υπήρξε ήταν στις πλατείες. Όλα τα υπόλοιπα αυτά που γινόντουσαν πριν και στο ενδιάμεσο είναι ετερόνομα κινήματα. Είναι κινήματα τα οποία, οι κινήσεις ξέρω εγώ, εντάξει, ο καθένας θα κάνει την απεργία του για τα δικαιώματά του, αλλά δεν ήταν αυτό το αυτόνομο που εννοώ εγώ. Ο ελληνικός λαός είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να απελευθερωθεί από ορισμένες ιδέες κομματικές, ιδέες εθνικιστικές, θρησκευτικές και είναι εγκλωβισμένος ότι κάποιος άλλος θα του φέρει τη σωτηρία, του σωτήρηση που έλεγα προηγουμένως. Δεν είναι κάποιος άλλος. Πρέπει αυτός ο ίδιος να απεγκλωβιστεί από αυτό το πράγμα και να μην δίνει τα όνειρά του, να μην επαφίεται στον οποιοδήποτε ικανό εντός εισαγωγικών, ικανό δημαγωγό, προπαγανδιστή, γιατί αυτό το πράγμα είχαμε, έτσι. Αφήνεται σε δημαγωγούς, στην προπαγάνδα, στις ιδεολογίες, δηλαδή στα ψεύδη, στις υποσχέσεις και δεν κάνει ουσιαστικά κάποιο σημαντικό αγώνα σε αυτόν τον αγώνα του Πολυτεχνείου, έτσι, γιατί η μεταπολιτευτική κοινωνία ουσιαστικά αφέθηκε, ανέθεσε τις υποθέσεις της στους διάφορους κομματικούς γραφειοκράτες. Πιστεύω λοιπόν, για να τελειώσουμε, γιατί νομίζω πέρασε η ώρα, το μήνυμα του Πολυτεχνείου, αν θέλαμε να βγάλουμε ένα μήνυμα και να το κρατήσουμε, είναι εμείς οι ίδιοι με αυτοργάνωση, αυτονομία, προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, να βρούμε ποιο είναι αυτό το καλύτερο, κατά τη γνώμη μου είναι η δημοκρατία, η συμμετοχή των ανθρώπων, είναι οι πολίτες και όχι οι πολιτικοί, είναι η συνελεύση των ανθρώπων και όχι τα κόμματα, όχι τα κοινοβούλια, τα είδαμε τι γίνεται στα κοινοβούλια, προδιαγραμμένα πράγματα νεκρά, δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Πρέπει λοιπόν εμείς με αυτοοργάνωση, όπως έγινε στο Πολυτεχνείο με αρκετά δύσκολες συνθήκες, να ξεκινήσουμε κι εμείς έναν αγώνα. Πιστεύω εάν αυτό το πράγμα γίνει, θα έχουμε και πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Οπότε λοιπόν, να καληνυχτήσουμε και αν έχουμε και προβλήματα, ναι, όχι, να πούμε στην όχι, επόμενη. Ναι, όχι, το μόνο που θέλω να πω κλείνοντας είναι ένα μικρό που γράφεται της Χάννα Άρεντ, το οποίο λέει ότι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι όσο διαρκεί η δράση τους. Ούτε πριν, ούτε μετά. Πράγματι, είμαι ελεύθερος και δρώ, σημαίνει ένα και το αυτό πράγμα. Ακριβώς. Αυτό είναι το Πολυτεχνείο. Πράξεις. Δεν είναι τα λόγια, οι θεωρίες και οι ιδέες μόνο. Είναι η πράξη. Τι κάνεις για την πράξη. Δηλαδή, ο άνθρωπος και ο πολίτης είναι αυτό που πράττει. Όταν πράττεις, είσαι ελεύθερος. Όταν σταματάει η πράξη σου και πας μαζί με άλλους, βέβαια, σύμπραξη, έτσι, η πράξη μαζί με άλλους, όχι μόνο σου, μαζί με άλλους, συλλογική πράξη. Τότε είσαι ελεύθερος. Τότε διεκδικείς την ελευθερία. Αν δεν είσαι ελεύθερος, διεκδικείς την ελευθερία. Όταν όμως αφήνεσαι στην πράξη των άλλων, δηλαδή δεν κάνεις εσύ πράξη, αναθέτεις όμως την πράξη στους αντιπροσώπους, στους γραφειοκράτες, στους ιδεολόγους, στα κόμματα, στους βουλευτές, τότε δεν είσαι ελεύθερος, είσαι δούλος. Το είπαν αυτό όχι μόνο η Άρεντ, η σημαντική αυτή φιλόσοφος, ο Καστοριάδης, ο Ρουσό, ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, ο μεγάλος φιλόσοφος και πολλοί άλλοι έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Για να γίνουμε ελεύθεροι, για να αλλάξει αυτό το πράγμα, χρειάζεται πράξη. Πολιτική πράξη, συλλογική πράξη, ελεύθερη ομιλία και ξεκαθάρισμα απόψεων. Να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα, θα το λέμε πάντα, από αυτό το μέχρι τώρα υπήρχε μια ταυτότητα, να φύγουμε να πάμε σε μια καινούργια ταυτότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Να πούμε ότι αυτή η συζήτηση με εκλεκτούς συνομιλητές θα συνεχιστεί στην παρουσίαση του βιβλίου σας στο Καφέ Φλωράλ στην Πλατεία Εξαρχείων την 5η 14 του Νοέμβρη στις 8 η ώρα το απόγευμα, το βράδυ.
Θα είμαστε εμείς εκεί. Να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου, και θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες από σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.